Καλησπέρα, σε καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Αν δεν έχεις κάνει subscribe, μπορείς να χτυπήσεις απευθείας το κουμπάκι του subscribe για να γίνεις συνδρομητής στο κανάλι και να χτυπήσεις και το καμπανάκι από κάτω για να βλέπεις κάθε επόμενο βίντεο που βγάζω καινούριο κάθε εβδομάδα στο κανάλι μου στο YouTube. Το θέμα του σημερινού βίντεο έχει να κάνει με το αν μια τασταλία χωράει σε ένα πρόγραμμα διατροφής και αν όντως μπορείς να έχεις και γεύματα έξω και να ευχαριστιέσαι και κάποια πιο πυκνά θερμιδικά γεύματα όπως οι πίτσες, σουβλάκια, μπέργκερ κτλ. Αυτά δούμε σήμερα. Ευθύς αμέσως ξεκινάμε στο βίντεο. Για πάμε να δούμε την απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βίντεο το κάνω γιατί πολλές φορές άτομα ξεκινάνε και στα γραφεία μας αλλά και online. Και μία από τις πρώτες ερωτήσεις που δεχόμαστε, τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα που ξεκινά ένα πρόγραμμα διατροφής, είναι αν μπορούν να φάνε κάποια πίτσα έξω, πόσα κομμάτια πίτσα μπορούν να φάνε, ή ότι θα βγουν έξω σε μια ταβέρνα και θέλουν να φάνε κάτι π.χ. έξω το Σαββατοκύριακο. Και είναι πιο σύνθεση και συχνή ερώτηση στο τι μπορώ να κάνω, μπορώ να φάω έξω, επιτρέπεται, θα χαλάσω το πρόγραμμά μου, θα χαλάσω το πλάνο. Η απάντηση είναι προφανώς και μπορείς να φας έξω. Σε ένα πρόγραμμα διατροφής και σε ένα πλάνο που ακολουθείς για ένα μεγάλο βάθος χρόνου, δεν θέλουμε να υπάρχει στέρηση. Το έχω αναφέρει και σε πάρα πολλά προηγούμενα βίντεο. Η στέρηση θα οδηγήσει στην επιθυμία. Οπότε, στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας, είναι πολύ σημαντικό να αισθανθείς και κάποιες πηγές ελευθερίας. Δηλαδή, να έχεις κάποια γεύματα έξω. Προφανώς, σε μια δοσολογία, μια φορά τη βδομάδα, max δύο φορές την εβδομάδα, είναι μια δοσολογία η οποία είναι πολύ σωστή. Πρέπει να γίνεται για να ξεσκάσει συσσαγωγικά και από το διατροφικό μοτίβο του πλάνου σου μέσα στην εβδομάδα. Ο φόβος του αν θα ξεφύγεις από το πλάνο, αν θα χαλάσεις την όλη σου προσπάθεια, είναι κατανοητός και εύλογος γιατί κάνεις μια αρχή, ξεκινάς την πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα και πολλά άτομα έχουν το άγχος ότι μπορεί να παρεκτραπούνε, να αλλάξει το νούμερο στη ζυγαριά. Αλλά βγάζω αυτό το βίντεο γιατί σκοπός της κάθε προσπάθειας δεν είναι να στερείς διαδικασίες και απολαύσεις τον οργανισμό σου. Πρέπει σε ένα πλάνο διατροφής και σε μια σωματική αλλαγή και σε μια πορεία σωματικής αλλαγής να μάθεις να εντάσεις και τα γεύματα έξω, να μάθεις να εντάσεις και όλες τις περιόδους των διακοπών, να μάθεις να ζεις και με ένα γεύμα έξω και με ένα γεύμα εκτός. Το αν θα καταναλώσεις 2, 3, 4 ή 5 κομμάτια πίτσα είναι μια σχεδόν πολλές φορές ουτοπική απάντηση, γιατί μπορεί να φας μια πίτσα η οποία θα έχει λεπτή ζύμη, να έχει πολλά συστατικά και εξαρτάται προφανώς και από τον οργανισμό του καθενός, από τις συνήθειές του, το πόσο δραστήριος είναι μέσα στην ημέρα και από πάρα πολλούς άλλους παράγοντες που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο. Οπότε η απάντηση, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, πολλές φορές αυτή την ερώτηση είναι ότι μπορείς να καταναλώσεις, εννοείται, εφόσον είναι μια φορά την εβδομάδα ή δύο φορές την εβδομάδα. Πρέπει να το καταναλώσεις για να αισθανθείς και στιγμές χαράς με τους δικούς ανθρώπους ή με τον άνθρωπό σου. Δεν χρειάζεται να στερηθείς και να απομονωθείς από το υπόλοιπο περιβάλλον και από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Μπορείς κανονικά να έχεις το γεύμα σου εκτός και από την επόμενη μέρα μπορείς φυσικά να επανέλθεις στο πλάνο σου και να είσαι τυπικός στα υπόλοιπα γεύματα. Αν θες τώρα την ίδια μέρα να εξισορροπήσεις κάπως την πρόληψη θερμίδων, ένα πολύ καλό tip θα ήταν να έχεις ένα πολύ ελαφρύ μεσημεριανό του τύπου μια σαλάτα με μια πηγή πρωτεΐνης χωρίς υδατάνθρακα, έτσι ώστε αν φας μια πίτσα το βράδυ να έχεις εκεί ένα παραπάνω περιθώριο για να καταναλώσεις υδατάνθρακα, ή θα μπορέσεις ευθύς αμέσως να το επαναθέσεις την επόμενη μέρα, προσέχοντας λίγο τα γεύματά σου την επόμενη μέρα ή γίνοντας ή κάνοντας μια μεγαλύτερη δραστηριότητα τις επόμενες ημέρες για να εξισορροπηθεί το ισοζύγιο αυτού του γεύματος. Οπότε, σε αυτήν την ερώτηση, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Απόλαυσε το γεύμα σου, απόλαυσε τη στιγμή με τα άτομα που έχεις γύρω σου, μην περιοριστείς. Προφανώς, κατανάλωση μια ποσότητα η οποία να σε ευχαριστήσει, αλλά να μην σε οδηγήσει στο να φουσκώσεις και να χορτάσεις πάρα πολύ. Και περισσότερο αυτό που θα συμβούλευα είναι να εστιάσεις τη στιγμή. Όχι τόσο το φαγητό. Το φαγητό σίγουρα είναι το περιβάλλον το οποίο ωρεοποιεί τη στιγμή, αλλά προσπάθησε να απολαύσεις εκείνη τη στιγμή μαζί με το φαγητό, χωρίς να αγχωθείς, χωρίς να στερηθείς και η επαναφορά θα γίνει προφανώς και την ίδια μέρα, αλλά και τις επόμενες μέρες εφόσον υπάρχει η θέληση και η κινητοποίηση. Σε ένα πρόγραμμα διατροφής πρέπει να υπάρχει και το εκτός γεύμα. Αν προφανώς έχεις κάθε μέρα γεύματα εκτός και κάθε μέρα βγαίνεις και τρως μεγάλες ποσότητες σε ταβέρνες, εστιατόρια ή κάνεις παραγγελίες καθημερινές, εκεί μιλάμε για το άλλο άκρο που βγαίνεις τελείως εκτός τροχιάς
και προφανώς θα χαλάσει και η πορεία του πλάνου σου και η προσπάθειά σου. Αν όμως είναι σε μια δοσολογία η οποία είναι μία φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα, μία φορά τις δύο εβδομάδες, δύο φορές τις δύο εβδομάδες, είναι μια πολύ εντάξει δοσολογία για τον στόχο του καθενός και μπορείς φυσικά να το εντάξεις χωρίς να στερείσαι και χωρίς να πιέζεσαι. Αυτή είναι η απάντηση για σήμερα. Αν θεωρείς και εσύ ότι η ατασταλία θα σε βγάλει εκτός προγράμματος, θέλω να καταρρύψεις αυτή την πεποίθηση, γιατί η διατροφική ατασταλία και τα γεύματα εκτός είναι μια πηγή ευχαρίστησης και απόδρασης από το τυπικό πλάνο που έχεις μέσα στην εβδομάδα. Και αν επαναφέρεις και κάνεις κάποιες διορθωτικές ενέργειες, μπορεί να επανέλθει πάρα πολύ γρήγορα και να συνεχίσεις τον στόχο σου χωρίς καμία παρεκτροπή. Οπότε λοιπόν λέμε ναι στις περιστασιακές ατασταλίες, όχι στις συνεχόμενες ατασταλίες. Και προφανώς ένα πλάνο διατροφής και σε μια τέτοια προσπάθεια θέλουμε να μην αισθάνεσαι αποκλεισμένος και να απολαμβάνεις και τέτοιου είδους περιστάσεις. Αν σου αρέσει το βίντεο, θέλω να κάνεις φυσικά ένα thumbs up, να κάνεις, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι για να βλέπεις κάθε βίντεο που βγάζω κάθε εβδομάδα στο κανάλι μου, και αν χτυπήσεις και το καμπανάκι θα είσαι ο πρώτος που βλέπει κάθε επόμενο βίντεο που βγάζω. Αν είσαι κάποιο σχόλιο σε αυτή του είδους την ερώτηση, θα ήθελα να κάνεις από κάτω ένα comment και να σχολιάσεις για να σου απαντήσω αντιστοίχως. Αν έχεις κάποια άλλη απορία ή κάποια άλλη τέτοιου είδους ερώτηση διατροφικής φύσεως, θα χαρώ να σχολιάσεις από κάτω και να σταματήσω στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο, σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια.